Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 25 Οκτωβρίου του 2022. Είμαι ο Σταμάτης Βούλγαρης και αυτό είναι το σχόλιο της ημέρας. Δυστυχώς, το μάτσο ολοκληρώθηκε πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το παιχνίδι της ΑΕΚ στο μπάσκετ δεν τα κατάφεραν οι κυτρινόμαυροι. Τίποτα δεν έχει τελειώσει, υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Ο όμιλος είναι ακόμα ανοιχτός, πολλά θα παιχτούν, υπάρχουν ακόμα άλλα δύο παιχνίδια που έχει να δώσει η ΑΕΚ και ας ελπίσουμε ότι εκεί θα τα καταφέρει η ομάδα του Ηλία Κατζούρη να τα πάει καλύτερα. Από εκεί και πέρα και σε ό,τι αφορά τα ποδοσφαιρικά, η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα έφτασε τις 6 νίκες, επίδοση που έχει να εμφανιστεί περισσότερο από μία πενταετία και μιλάμε για πρωτάθλημα και κύπελο. Είναι ένα δείγμα του πόσο αλλάζει η ΑΕΚ. Αν σκεφτεί ειδικά κανείς και το ότι σε αυτές τις νίκες η ΑΕΚ έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ και αυτό από τον Ιωνικό στα χασομέρια και να το σκορ ήταν 4-0. Δείχνει ότι έχει σταθερά πατήματα και απλά τώρα μπροστά της έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ, μία ομάδα που όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια θα έρθει με τους γνωστούς τρόπους, λίγο να προκαλέσουμε, λίγο να κάνουμε καθυστέρηση από το πρώτο λεπτό, το έχουμε δει άλλωστε σε πολλά παιχνίδια, λίγο να εκμεταλλευτεί κάποιες στιγμές αδράνειες, λίγο να ρίξει ο Ρουμάνος λάδι στη φωτιά, μπας και κάνει ζημιά και παραμείνει ζωντανός και στη θέση του. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να παραμείνει σταθερή στο πλάνο που έχει, με την πίεση πολύ ψηλά που αποφέρει κλεψίματα και δεύτερες μπάλες, να παρουσιαστεί λίγο πιο κοινική από ό,τι έχει παρουσιαστεί στα τελευταία ή στα προηγούμενα μάτς, για να τελειώσει και αυτή η ιστορία και να μπορέσει να προχωρήσει η ομάδα παρακάτω. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω και κάτι το οποίο αφορά το μάτς με τον Λεβαδιακό. Τόσο κόσμος που ήταν στο γήπεδο όσοι και αυτοί που το είδαν από την τηλεόραση θα διαπίστωσαν ότι ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε κακό χάλι και ειδικά σε μια περίοδο τον τελευταίο μήνα που έχουμε ακούσει τα μύρια όσα για την ακαταλληλότητα του γηπέδου της ΑΕΚ, για τον αγωνιστικό χώρο που δεν ήταν σε απόλυτο βαθμό ετοιμότητας και την ίδια στιγμή η Super League επιτρέπει να διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας στο καλύτερο πρωτάθλημα της χώρας, όπου υποτίθεται ότι υπάρχουν τόσες πολλές δεκλείδες ασφαλείας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, σε ένα γήπεδο στο οποίο ο αγωνιστικός χώρος είναι βοσκοτόπι, οι συνθήκες για τον κόσμο της ΑΕΚ που πλήρωσε 20-25 ευρώ για να βρεθεί σε αυτές τις εξέδρες του γηπέδου της Λιβαδιάς, όπου ήταν άθλιες, βρώμικες, φοβόσουν ακόμα για να καθίσεις στην καρέκλα, όπου οι τουαλέτες δεν χρειάζεται να πούμε καν σε τι κατάσταση ήταν, ίσως θα πρέπει κάποιοι να αντιληφθούν ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός όχι προς την ΑΕΚ αλλά προς τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, γιατί αυτός ο αγωνιστικός χώρος, όσο και αν κάλυψε την όλη ιστορία ο Ματίας Αλμέιδα με αυτά που είπε, ήταν επικός ακατάλληλος. Υποτίθεται ότι ο Λεβαδιακός στο ξεκίνημα της σεζόν έδωσε κάποια παιχνίδια εκτός έδρας. Έπαιξε μέχρι και με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας για να ετοιμάσει το γήπεδό του, τον αγωνιστικό χώρο. Στο μάτς λοιπόν με τον Αστέρα Τρίπολης είχε μια υποφερτή κατάσταση, στο μάτς με τον ΠΑΟΚ είχε μια υποφερτή κατάσταση και στο μάτς κόντρα στην ΑΕΚ ο αγωνιστικός χώρος ήταν άθλιος, ήταν ξερός, ήταν σκαμμένος, φεύγανε κομμάτια. Δεν θέλω να μπω στη λογική ότι επίτηδες αφήσανε τον αγωνιστικό χώρο να αποκτήσει αυτό το χάλι για να καταστρέψουν το παιχνίδι τσέκ που όλοι αντιλαμβάνονται πλέον ποιο είναι. Κάτω η μπάλα
πολύ πίεση τρέξιμο, κάτι το οποίο μπορεί να το πετύχεις πολύ καλύτερο σε ένα αγωνιστικό χώρο χαλή παρά σε αυτό το πράγμα το όπου θα πρέπει να περιμένεις να δεις που θα σκάσει μπάλα για να κάνεις το επόμενο κοντρόλ. Η Super League ωστόσο θα πρέπει να πάρει σοβαρά μέτρα και να μην επιτρέψει να ξαναγίνουν άλλα μάτς κάτω από αυτές τις συνθήκες και για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και για αυτό το υποτιθέμενο προϊόν το οποίο θέλει να πουλάει. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.